Είναι γεγονός ότι μετά τα 40 το σώμα αρχίζει σιγά σιγά να μας δείχνει ότι περνάει σε άλλο στάδιο. Το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του, διαταράσσεται ο ύπνος, πέφτει η ενέργεια και όλο αυτό επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία. Αυτές οι αλλαγές έχουν αντίκτυπο τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες. Ο οργανισμός της γυναίκας ετοιμάζεται για την ημινόπαυση, ενώ στους άντρες μειώνονται σημαντικά τα επίπεδα της τεστοστερόνης, της δύναμης και της αντοχής. Πολύ πιθανό να σας δημιουργήθηκε η απορία αν υπάρχει κάποιος τρόπος να επιβραδύνουμε όλα αυτά. Η απάντηση είναι ναι. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να βεβαιωθείτε αν ο οργανισμός σας λαμβάνει τις απαραίτητες βιταμίνες μέσω της διατροφής. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε όχι μόνο τις βιταμίνες και τα μέταλλα τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για τη γυναίκα και τον άντρα μετά τα 40, αλλά θα μάθετε τα συμπτώματα που πιθανόν να έχετε εφόσον υπάρχουν ελλείψεις αυτών των βιταμινών. Επίσης θα δούμε τις τροφές που περιέχουν αυτές τις βιταμίνες. Γι' αυτό δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Αυτά που θα μάθετε θα σας βοηθήσουν να κρατάτε την υγεία σας σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε καθίστε αναπαυτικά και ξεκινάμε. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Η πρώτη βιταμίνη της λίστας μας είναι η βιταμίνη D. Υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης πάσχει από ανεπάρκεια βιταμίνης D. Αυτό πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα. Η διατήρηση υψηλών επιπέδων βιταμίνης D στο αίμα είναι η βασική προϋπόθεση για να είμαστε υγιείς. Τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιευτεί πολύ μεγάλος αριθμός μελετών σχετικά με τα ωφέλη της βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό. Πιθανά συμπτώματα από την έλλειψή της μπορεί να είναι η μυϊκή αδυναμία, πόνο σε όλο το σώμα, χρόνια κόπωση, συχνά κρυολογήματα, ακόμα και κατάθλιψη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η ικανότητα της βιταμίνης D να επιδρά στο νοσοποιητικό μας σύστημα. Και πράγματι, αυτή η βιταμίνη είναι άκρως απαραίτητη για να έχουμε ισχυρή άμυνα του οργανισμού. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε τον σημαντικό ρόλο της βιταμίνης D στην ψυχολογία. Η βιταμίνη D συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή ντοπαμίνης και σερωτονίνης. Είναι γνωστές σε όλους ορμόνες της χαράς. Γι' αυτό, όταν υπάρχει έλλειψη της βιταμίνης D, πολύ συχνά εκδηλώνεται η απάθεια και η κακή διάθεση. Επίσης, η βιταμίνη D βοηθάει στην ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων, δηλαδή τη συγκέντρωση προσοχής και μνήμης. Πώς μπορείτε να διαπιστώσετε την έλλειψη της βιταμίνης D? Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος είναι να κάνετε την ανάλογη εξέταση. Έτσι θα καταλάβετε αν όντως έχετε έλλειψη βιταμίνης D. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ανεπάρκεια βιταμίνης D, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω. Το πρώτο και το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε άμεσα είναι να εμφανίζεστε στον ήλιο πιο συχνά. Αλλά προσέξτε να μην το παρακάνετε. Να έχετε κατά νου ότι η υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι επιβλαβής για το δέρμα μας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει η παρακολούθηση του δείκτη UV. Ο δείκτης UV είναι μια διεθνής μέτρηση η οποία εκφράζει την επικινδυνότητα της περιόδους ακτινοβολίας του ήλιου. Όταν ο δείκτης ξεπεράσει το 3 χρειάζονται μέτρα προστασίας. Αυτό το γράφημα δείχνει πόσο δραστική είναι η ακτινοβολία. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο εύκολα και πιο σύντομα μπορούν να εμφανιστούν τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα από την υπεριόδια ακτινοβολία. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε την αναλυτική επεξήγηση αυτού του γραφήματος. Μπορείτε πολύ εύκολα να παρακολουθείτε αυτό το δείκτη από το smartphone σας, μέσω της πιο απλής εφαρμογής πρόβλεψης καιρού. Ένα παράδειγμα βλέπετε τώρα σε αυτή την εικόνα. Μπορούμε να πάρουμε τη βιταμίνη D από τις τροφές? Η απάντηση είναι ναι μπορούμε, αλλά σε ορισμένες ποσότητες. Παράδειγμα, καλή πηγή είναι το ιχθυέλαιο, ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο κρόκος του αυγού και τα μανιτάρια. Η ποσότητα βιταμίνης D που περιέχουν αυτές οι τροφές είναι πολύ μικρή για να συμπληρώσετε την απαραίτητη ημερήσια δόση, ειδικά αν έχετε σοβαρές ελλείψεις. Γι' αυτό ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να αναπληρώσετε την ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι μέσω συμπληρώματος. Αν λαμβάνετε βιταμίνη D μέσω συμπληρώματος, οπωσδήποτε να θυμάστε δύο πράγματα. Πρώτον, η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή, που σημαίνει ότι για να αφομοιωθεί χρειάζεται το γεύμα σας να περιέχει λίπη. Και δεύτερον, να μην λαμβάνετε τη βιταμίνη D τις βραδινές ώρες, επειδή μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή μελατονίνης. Συνεχίζουμε με το ιώδιο. Το ιώδιο είναι στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την καλή υγεία. Παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του θυροειδούς, καθώς εμπλέκεται στην παραγωγή των θυροειδικών ορμονών. Ο θυροειδής αδένας χρησιμοποιεί το ιώδιο για την παραγωγή και την απελευθέρωση σημαντικών ορμονών.
Αυτές οι ορμόνες είναι άκρως απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και χωρίς αυτές η άμυνα του οργανισμού είναι ευάλωτη σε διάφορες ιογενείς παθήσεις. Η έλλειψη ιωδίου στον οργανισμό προκαλεί διαταραχή στην ορθή λειτουργία του θυροειδή αδένα, δηλαδή ο θυροειδής αδυνατεί να παράγει επαρκή ποσότητα ορμονών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για την ανάπτυξη παθήσεων. Μερικά από τα συμπτώματα έλλειψης ιωδίου είναι η αύξηση του σωματικού βάρους, η χρόνια κόπωση και αδυναμία, η τριχόπτωση, η ξηροδερμία, το αίσθημα κρύου, η μείωση καρδιακών παλμών, η αποδυνάμωση της μνήμης και διαταραχές περιόδου. Επειδή η έλλειψη ιωδίου οφείλεται συνήθως στην ανεπαρκή πρόσληψή του από τη διατροφή, μπορούμε, εφόσον δεν έχουμε σημαντικές ελλείψεις, να προσθέσουμε στην καθημερινότητα ορισμένες τροφές πλούσιες σε ιώδιο. Τροφές που προσφέρουν σημαντική ποσότητα ιωδίου είναι οι εξής: τα θαλασσινά όπως οι γαρίδες, ο μπακαλιάρος και ο τόνος, ορισμένα φύκια, το ιωδίου χαλάτι και τα αυγά. Σχετικά με το ιώδιο υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να γνωρίζετε. Πολύ πιθανό να έχετε ακούσει ότι το χλώριο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία. Αυτό που ίσως να μην γνωρίζατε είναι ότι το χλώριο έχει την ικανότητα να αντικαθιστά το ιώδιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με το χλώριο, η πρόσληψη ιωδίου από τον οργανισμό μειώνεται. Γι' αυτό, αν πίνετε νερό από τη βρύση το οποίο περιέχει χλώριο, αυτό δεν είναι καθόλου καλό για την υγεία. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για το μπάνιο. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Είναι διαπιστωμένο ότι την ώρα που κάνετε μπάνιο, το σώμα απορροφά μέχρι και 2 τρίτα από το χλώριο. Φανταστείτε πόσο χλώριο μπορεί να απορροφήσει ο οργανισμός την ώρα που κάνουμε μπάνιο και πόσο επικίνδυνο είναι για τα μικρά παιδιά. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι αυτό δεν το δίνουν σημασία, είτε από άγνοια είτε από αμέλεια. Γι' αυτό, αν δεν έχετε κάποιο φίλτρο στη βρύση του μπάνιου σας, καλό θα ήταν να βάλετε, όπως έχω κάνει εγώ. Το πρόβλημα με το χλώριο το έχω λύσει πολύ εύκολα, τοποθετώντας ένα φίλτρο στη βρύση του μπάνιου μου, το οποίο αφαιρεί στο 100% το χλώριο. Θα ήθελα να σας δείξω την αποτελεσματικότητα αυτού του φίλτρου κάνοντας ένα τεστ. Για το τεστ θα χρειαστούμε ειδικό υγρό το οποίο ανιχνεύει το χλώριο στο νερό. Είναι το γνωστό τεστ για το χλώριο. Στο πρώτο ποτήρι βάζουμε νερό το οποίο δεν έχει περάσει από το φίλτρο και στο άλλο ποτήρι νερό από το ντουζ, το οποίο όπως βλέπετε είναι συνδεδεμένο με το φίλτρο. Έπειτα βάζουμε το υγρό που ανιχνεύει το χλώριο και στα δύο ποτήρια. Όταν στο νερό υπάρχει χλώριο, το χρώμα του νερού αλλάζει. Ενώ αν στο νερό δεν ανιχνευτεί το χλώριο, το νερό παραμένει διάφανο. Όπως βλέπετε, το νερό που έχει περάσει από το φίλτρο είναι απαλλαγμένο στο 100% από το χλώριο. Και αυτό φαίνεται από το χρώμα. Αυτό το νερό είναι ασφαλές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την οικογένεια. Περισσότερες πληροφορίες για το φίλτρο μπορείτε να βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Συνεχίζουμε με το τρίτο σημαντικό μέταλλο που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας, το οποίο είναι το μαγνήσιο. Αν υποφέρετε από έντονο στρες, ημικρανίες, αϋπνίες, μυϊκούς πόνους ή τρεμοπαίζει το μάτι σας, πολύ πιθανό να έχετε έλλειψη μαγνησίου. Και αυτά είναι μόνο μερικά συμπτώματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν αν στο σώμα λείπει το μαγνήσιο. Τα τελευταία χρόνια έχει επιβεβαιωθεί η ευεργητική δράση του μαγνησίου σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Επιπλέον, επιδημιολογικές μελέτες στην Ευρώπη έχουν δείξει ότι τα τελευταία χρόνια η πρόσληψη μαγνησίου από τη διατροφή έχει μειωθεί σημαντικά. Άλλα σημάδια έλλειψης μαγνησίου είναι η έλλειψη ενέργειας και η απάθεια. Γι' αυτό, αν θέλετε να έχετε ενέργεια, καλό ύπνο και καλή ψυχολογία, τότε θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτό το τόσο σημαντικό μέταλλο. Και αν υπάρχουν ελλείψεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να τις καλύψετε. Θα ήθελα, φίλοι μου, να γράψετε στα σχόλια ποια συμπτώματα έχετε αυτό το διάστημα. Με βάση τις απαντήσεις σας θα πάρω ιδέες για τα επόμενα βίντεο. Αυτό πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί «Μου άρεσε» και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς.